Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά, γιατί σήμερα τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας καθηγητή πυρηνικής φυσικής. Δεύτερη ώρα έχουμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον καθηγητή, ο οποίος βγαίνει για πρώτη φορά στην εκπομπή και είναι ο ειδικός για να μας μιλήσει για τη Χαμάς, για την Παλαιστίνη, για το Ισραήλ, για τα πυρηνικά όπλα, για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην Ελλάδα. Να κάνουμε λίγο ένα ξεκαθάρισμα και στις σκέψεις μας, αλλά και στο τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Γιατί καλός ή κακός, με όλη αυτή την προπαγάνδα που υπάρχει στην Ελλάδα, με όλη αυτή την παραπληροφόρηση, με όλα αυτά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, με όλες τις λίστες πέτσα, πλέον δεν ξέρεις ποιος λέει την αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, δεν ξέρεις με λίγα λόγια τι να πιστέψεις. Μια πολύ σημαντική είδηση είναι ότι από την Θερμαϊκή Οδό, θυμάστε τη Θερμαϊκή Οδό, την υποθαλάσσια, από το 2005 κάποιοι έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους εκεί στην αρχή της υποθαλάσσιας Θερμαϊκής Οδού, γιατί θέλανε, λέει, να περάσουνε πρώτοι από μέσα και ακόμα περιμένουνε. 18 χρόνια μετά. Τι γίνεται τώρα, έρχονται οι εργολάβοι και ζητάνε τα ρέστα. Αποζημίωση λοιπόν 85 εκατομμύρια ευρώ για την υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης. Πλερώ που δεν κατάφερες να κάνεις όσα υποσχέθηκες. Πληρώνεις και αποζημιώσεις τώρα. Δεν φτάνει που πήρες όσα πήρες για να τα κάνεις. Δεν φτάνει που δεν τα έκανες. Πληρώνεις και αποζημιώσεις τους εργολάβους. Μα τι επιτελικό κράτος. Μα τι προοδευτική κυβέρνηση. Μα να τους χειροκροτήσουμε. Φοβεροί. Έτσι να διαχειρίζονται όλοι τα έργα και δεν θα πάμε μπροστά. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται, οι οποίοι θεωρούν ότι θα ανεβάσουν ψυχολογικά, ηθικά, τον εαυτό τους με το να συκοφαντούν. Ξέρετε, το αμάρτημα της συκοφαντίας είναι σοβαρό. Όταν συκοφαντείς προσωπικότητες, όταν προσπαθείς να αλλοιώσεις την εικόνα ενός ανθρώπου, γιατί θεωρείς ότι κάνει κάτι λάθος ή γιατί έχεις κόμπλεξ και ανασφάλειες, είτε γιατί ζηλεύεις, είτε γιατί έχεις κάποιο συμφέρον με το να μηδενίζεις άλλους και να ρίχνεις λάσπη, διαλύεις οικογένειες. Υπάρχουν ολέθριες συνέπειες όταν συκοφαντείς για όλα τα άτομα. Και για την εργασία τους και για την υγεία τους. Για όλα. Ακόμα και όταν η αλήθεια βγει στην επιφάνεια ή ακόμα και όταν ο συκοφάντης μετανοήσει, οι πληγές που προκαλεί η συκοφαντία μπορεί να παραμείνουνε. Μπορεί ακόμα να προκαλούν βαθύ πόνο. Γι' αυτό να προσέχετε τι λέτε. Να προσέχετε τι λέτε και τι κάνετε, γιατί εύκολα βγαίνετε παρπαρίζετε. Εύκολα βγαίνετε, λέτε αυτός, εκείνο, το άλλο, το ένα, το μάτο μου, χωρίς να υπολογίζετε επειδή είστε παρλαπίπες. Αλλά ποτέ δεν υπολογίζετε το τι προκαλείτε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους συκοφάντες, ισχύει για όλους τους νεοέλληνες. Επίσης πρέπει επιτέλους οι απόψεις σας να είναι σταθερές. Δεν γίνεται να λέτε οι Ουκρανοί είναι ήρωες, οι Παλαιστίνοι είναι τρομοκράτες. Πρέπει να βαδίζουν παράλληλα όσα λέτε.
γιατί πολλές φορές τα παραδείγματα μοιάζουν αρκετά. Θα σχολιάζω το ότι για άλλη μια φορά παίρνουμε θέση σαν χώρα σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν μας αφορά, γιατί όπως γνωρίζω μια ελληνική φρεγάτα είναι καθοδόν να πάει εκεί πέρα κάτω, το ίδιο και ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, η Γερμανία από ό,τι φαίνεται έχει στείλει εξοπλισμό. Βλέπω ότι παίρνουμε θέση, γι' αυτό είπα κιόλας ότι ξεκινάει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αλλά το να βγάζεις τη σημαία του Ισραήλ στη Βουλή, τι ακριβώς σημαίνει? Ότι θες να σφάξουνε κι άλλους στη Γάζα, να εγκλωβίσουνε κι άλλους πίσω από σειρματοπλέγματα και κλουβιά? Είσαι υπέρ του να πεθαίνουνε παιδιά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό? Ποιος έχει δώσει το δικαίωμα να παίρνουμε θέση σαν χώρα επειδή το αποφασίζει ο Μητσοτάκης? Γιατί κάποιοι δεν συμφωνούν με αυτό. Και στη δημοκρατία θα πρέπει να υπάρχει ένα δημοψήφισμα που κανονικά δεν θα πρέπει η Ελλάδα καν να ασχολείται. Δεν θα πρέπει καν να πάρει θέση. Από εκεί που ξαφνικά η Ελλάδα ήταν υπέρ της ειρήνης, υπέρ της φιλίας, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ευγενέστατοι, άσχετα που κάνανε ό,τι κάνανε, γι' αυτό τους φάγανε λάχανο, γιατί ήταν ευγενέστατοι. Φτάσαμε στο σημείο όμως, άσχετα με το τι γινόταν στο παρελθόν και αν συμφωνούμε σε όσα λέω, να παίρνουμε θέση σε όλους τους πολέμους. Ταχθήκαμε απέναντι στη Ρωσία, όχι μόνο πρακτικά. Αλλά και επίσημα. Τώρα απέναντι στους Παλαιστίνιους και απέναντι στους Άραβες, να σας το πω έτσι απλά. Και στον Τούρκο νιαουρίζουμε. Στον Τούρκο νιαουρίζουμε. Ξέρουμε όμως να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Ξέρουμε να στέλνουμε όπλα στο Ισραήλ. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Γιατί έχουμε μπλέξει άσχημα με αυτούς. Εγώ είμαι με την Ελλάδα και κοιτάω το τι συμφέρει την Ελλάδα, το πώς η Ελλάδα θα γίνει πιο ισχυρή. Ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται κοιτάει την πάρτη του για άλλη μια φορά, το πώς θα επιβιώσει. Πώς θα επιβιώσει πολιτικά, έτσι? Γιατί απ' τα άλλο δεν έχει ανάγκη. Και αυτός και τα τρισέγγωνά του έχουν λεφτά. Λοιπόν, πατέρας πήρε τον νόμο στα χέρια του. Βαρέθηκε να ασχολείται με τους τραμπούκους του γιου, οι οποίοι τον κάνανε bullying. Τους πήρε, τους φόρτωσε, τους πήγε στο τμήμα. Κάποιοι θα μπορούσαν να μιλάνε σήμερα, μα πώς τους φόρτωσε και τους πήγε στο τμήμα? Θεωρείται απαγωγή αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις να παίρνεις παιδί μου τα άλλα τα παιδιά και να τα πηγαίνεις στο τμήμα εσύ μόνος σου? Κανονικά η αστυνομία θα πρέπει να το κάνει, αλλά αν δεν το κάνει η αστυνομία, φτάνεις σε ένα σημείο που καταλαβαίνω και καλά έκανε για μένα. Θέλω να πω για την ελευθερία Τζανακούλη. Η ελευθερία η Τζανακούλη, την ξέρετε κάποιοι, η οποία τη γύρισε την πιφτέκα. Και όσοι γυρνάνε την πιφτέκα θα με βρίσκουν μπροστά τους. Τη γύρισε την πιφτέκα και δηλώνει τώρα ότι στηρίζει αγοραστό. Ο αγοραστός ο οποίος λειτουργεί σαν κισός. Ο αγοραστός για μένα είναι κισός. Το ξέρετε το κισό, το φυτό που τυλίγεται γύρω από τα δέντρα. Λοιπόν, του Μητσοτάκη ο κισός είναι ο αγοραστός. Βγάλαμε και σύνθημα. Του Μητσοτάκη ο κισός είναι ο αγοραστός. Αυτές είναι όμως δουλειές. 85 εκατομμύρια ευρώ τι είναι ρε? Για ένα έργο πνοής για τη Θεσσαλονίκη που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Έτσι είναι, 85 εκατομμυριάκια τα πετάμε. Δεν τα έχουμε ανάγκη. Δεν θα μιλήσω για μια συγκεκριμένη παράταξη εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ένας άνθρωπος τώρα κατέβαινε για περιφερειάρχης και βγαίνει κάνει μια δημόσια ομιλία. Λέει είμαι ουδέτερος, δεν είμαι με κανέναν. Και βγαίνει όλη μέρα φωτογραφίες με τον Ζέρβα,
Βγαίνει φωτογραφίες με διάφορους άλλους εκεί από τα Rotary Club. Βγαίνει φωτογραφίες με αρκετούς νεοδημοκράτες. Και λέει είμαι ανεξάρτητος και ουδέτερος. Πώς είσαι ουδέτερος, ρε φίλε? Πώς είσαι ουδέτερος? Όταν όλη μέρα είσαι αγκαλιά με τους νεοδημοκράτες, για φαγητό και για καφέδες με τους νεοδημοκράτες, πώς είσαι ουδέτερος? Απλά δεν φοράς μπλε γραβάτα. Απλά δεν θες να το δείξεις. Παρεμπιπτόντως για την παράταξη, τι να πω, είναι όλοι ένας και ένας. Στην αρχή, όταν πρώτο είδα την ομιλία, νόμιζα είναι κάποιο ίδρυμα. Αλλά μετά κατάλαβα ότι πρόκειται για παράταξη. Δεν θα μπορούσα να μην πω για τον Άδωνη, ο οποίος πήγε εκεί πέρα. Που μαζευτήκανε όλοι οι Ισραηλινοί. Φόρεσε το πιατάκι του ελληνικού καφέ πίσω στην καράφλα στο Ροξάκι. Για να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι πέρα από υπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης δηλώνει και Εβραίος. Όπως πολύ σωστά λέει ένας συνεργάτης, αυτόν λέει μην παραξενευτείς, μπορεί αύριο μεθαύριο να τον δεις, λέει, και με τους μουσουλμάνους μαζί. Δεν θα μην πες, λέει, από τα σύννεφα. Όπου φυσάει ο άνεμος. Σήμερα μαζί, αύριο χώρια. Ιδεολογία δεν υπάρχει και πρέπει να το πάρετε απόφαση, να το χωνέψετε. Ότι μείναμε λίγοι οι οποίοι έχουμε ιδεολογία. Όλοι οι άλλοι έχουν μόνο τσέπη. Εδώ, ρε, προχθές είδα μια δημοσίευση που ανέβασε μια κυρία από την Καρδίτσα ότι πουλάει κάτι λουκάνικα τα οποία φτιάχνει. Η κυρία συγκεκριμένη ανήκει στους πλημμυροπαθείς. Και κάποιοι διαχειριστές μιας συγκεκριμένης ομάδας στο Facebook θεώρησαν σωστό να τις απενεργοποιήσουν το προφίλ, να κόψουν τα σχόλια, γιατί ο κόσμος ανταποκρίθηκε και ήθελε να τη στηρίξει. Επίσης, τι κάνανε άλλο, πήρανε τηλέφωνο και την καταγγείλανε. Καλά, ρε κοπρόσκυλα, δεν τρέπεστε λιγάκι? Απ' τον πνιγμένο κόσμο θα οικονομήσετε, ρε. Βγήκε, ρε, η κυρία εκεί από την Καρδίτσα να πουλήσει τα λουκάνικα της να επιβιώσει. Έχει καταστραφεί η ζωή της στο σπίτι της, κανένας δεν τη βοηθάει. Και τη στείλατε έλεγχο και την κόψατε από το Facebook, από την ομάδα σας. Και τι καταφέρατε δηλαδή? Για πείτε μου, την καταστρέψατε περισσότερο? Θα βγάλετε δηλαδή, πόσα λεφτά θα βγάλετε, βρε, από τα 10 λουκάνικα που είχε η καημένη να πουλήσει? Αλλού και αλλού δεν ξέρετε να στέλνετε ελέγχους. Δεν ξέρετε να το παίζετε μάγκες, εκεί που σας παίρνει μόνο. Και οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είστε έτσι. Εκεί που σας παίρνει. Δεν τρέπεστε λιγάκι, κοπρόσκυλα, κοπρόσκυλα. Δηλαδή τι να πεις, ρε παιδί. Τι να πεις, ξεφτύλες, εξεφτύλες. Αλλού και αλλού τις κότες και στην καημένη την κυρία μάγκες και καλά διθενηλίκια, ξεφτυλισμένοι, εξεφτυλισμένοι. Λοιπόν, για τους Αθηναίους έχετε να διαλέξετε μεθαύριο, γιατί δεν θα τα ξαναπούμε, σουκού δεν κάνουμε εκπομπές, από Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Έχετε να διαλέξετε για Δήμαρχο Αθηναίων Μπακογιάννη ή Δούκα. Εγώ δεν θα σας πω ποιο να ψηφίσετε, δεν με απασχολεί. Αλλά άμα έμενα στην Αθήνα, είχε κάνει μεγάλο περίπατο, είχε σπάσει πεζοδρόμια και μόνο που είναι της οικογένειας Μητσοτάκη, δεν υπήρχε περίπτωση που να μου κοπεί το χέρι. Που να μου κοπεί το χέρι που θα πάω εγώ να ρίξω ψήφο σε άεργο γόνο. Άμα δεν έχει κάλους στα χέρια, από μένα ψήφο δεν παίρνει. Άμα δεν έχει μεγαλώσει μέσα στην κοινωνία, αν δεν είναι κομμάτι της κοινωνίας με λίγα λόγια, βρε να μου κοπεί το χέρι καλύτερα. Και έχετε να διαλέξετε για Δήμαρχο Αθηναίων έναν άεργο γόνο και ανάμεσα σε έναν καθηγητή πολυτεχνείου με ειδίκευση στην ανάπλαση πόλεων. Από τι λένε. Δεν το ξέρω τον κύριο και δεν με ενδιαφέρει. Και άμα έχει σχέση, κάτσε να βρούμε. Έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία αυτός? Για κάτσε να δούμε, γιατί άμα έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, πηγαίνετε ψηφίστε κάτι άλλο καλύτερα. Ποιος είναι αυτός ο Δούκας? Για να δω, για να δω λίγο εδώ πέρα. Γεννήθηκε, είναι μηχανολόγος, μηχανικός, καθηγητής ενεργειακής πολιτικής.
Ναι, ναι, ναι. Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στο πεδίο εκδίκευσης. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Λάβει βραβεία, διευθυντής γραφείου, εξαμελής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδας Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργεια. Δεν ξέρω, έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το ξέρω τον κύριο, ρε παιδιά, τόσο καλά. Δεν το ξέρω τόσο καλά. Αλλά σίγουρα, χωρίς να πάρω θέση, Μπακογιάννη δεν θα ξαναψήφιζα αν ζούσα εκεί, σας το λέω. Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν είναι δηλαδή τόσο δύσκολο να το καλοσκεφτείς. Αν το καλοσκεφτείς, που δεν βλέπω να το καλοσκέφτεστε. Γιατί εντάξει, οι ισχυροί άνθρωποι έχουν πάντα δίκιο. Το ξέρουμε αυτό. Το δίκιο του ισχυρού πάντα δημιουργούσε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως και να έχει, κάποιοι άνθρωποι μετράνε λιγότερο. Κάποιοι θάνατοι μετράνε λιγότερο. Κάποια εγκλήματα ζυγίζουν λιγότερο. Κάποιοι φανατισμοί και ρατσισμοί δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει. Γιατί το δίκιο του ισχυρού δημιουργεί το δίκαιο του συνήθως νικητή. Κάποιοι όμως είναι και θελόδουλοι. Κάποιοι αγνοούν την ιστορία. Κάποιοι ποδοπατούν τη δικαιοσύνη. Κάποιοι είναι πρίγκιπες, κάποιοι είναι βασιλιάδες. Και ξέρετε πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι. Γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε εμείς και αυτοί. Και εμείς με αυτούς δεν έχουμε καμία σχέση. Είμαστε εμείς που τραβάμε την πέτρα για την πυραμίδα και αυτοί που λένε ότι έφτιαξαν την πυραμίδα και κονομάνε τα λεφτά από την πυραμίδα. Εμείς που χύνουμε αίμα και υδρότα και αυτοί που δεν έχουν σηκώσει το ποτήρι από το τραπέζι να πιούν νερό και μας το παίζουν οι δήμονες. Να είμαστε δίκαιοι. Και δυστυχώς αυτή τη χώρα έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, διότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη η οποία κανονικά κρατάει την ισορροπία. Πώς να έχεις ισορροπία όταν το βασικό γρανάζι λείπει. Λείπει. Είναι απόν. Δεν υπάρχει. Δεν το βρίσκεις. Α, το βρίσκεις άμα είναι να πάρει καμιά απόφαση για κάνα τοξικομανή. Το βρίσκεις. Τώρα έχουμε τον Κασελάκη, ο οποίος έχει φύγει, λέει, στην Αμερική. Παιδιά, να πω μια αλήθεια. Μπορεί να πετάχτηκε εκεί για καφέ, αν και εγώ πιστεύω ότι πήγε να πάρει οδηγίες. Αλλά, καλώς έφυγε. Εγώ θα έλεγα να πάει και στη Λατινική Αμερική. Πού ξέρεις, μπορεί και εκεί να πάει για διακοπές και για ένα καφέ και να γίνει πρόεδρος εκεί. Μπορεί να γίνει πρόεδρος εκεί σε ένα κόμμα, από το πουθενά, και να μείνει εκεί τελικά και να πει τους Σιριζέους, παιδιά, γράψτε άκυρο. Γράψτε άκυρο, βάλτε την Αχτσιόγλου. Δεν θέλω τελικά. Γιατί έτσι σας γλέντισε. Έτσι σας γλέντισε, βρε χαϊβάνια, αλλά δεν σας γλέντισε τυχαία. Ήρθε εδώ, εξήγησε τα γράμματα, εξήγησε από πού έρχεται, εξήγησε ότι έχει σκοπό και ότι έχει στήριξη και ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει πρωθυπουργός και ότι μαζί με τον πρωθυπουργό, τον συγκεκριμένο, αν βοηθήσετε, θα ανθίσετε κι εσείς, βρε λουλουδάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ανθίσετε κι εσείς, γιατί αλλιώς ήσασταν καταδικασμένοι να μείνετε στο 3%. Και τα λουλουδάκια με το που άκουσαν ότι θα ανθίσουνε και ότι θα ξαναείνε κυβέρνηση και ότι θα ξαναδιαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, ζήτω ο Κασελάκης φωνάζανε. Ζήτω ο Κασελάκης, ο μοναδικός αρχηγός μας. Εκεί το έχασες, Σέφη, εκεί το έχασες. Μην νομίζεις ότι το έχασες κάπου αλλού. Εκεί το έχασες, εσύ δεν έχεις στήριξη Αμερικανών. Εσύ δεν ξέρεις να τάζεις. Δεν ξέρεις γενικά να κάνεις και πολλά. Όχι ότι θα ήσουν καλύτερη. Που με είχες βγάλει hashtag με την Έφη και σε ενόχλησε που άλλος σε είπε Έφη. Πας να πούμε πάλι και εσύ να πατήσεις σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Άσε μας τώρα, ήσυχους. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ,
Ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά με αυτή την απόφαση που έχει πάρει για τη Μακεδονία δεν θα έπρεπε να είναι καν στο κοινοβούλιο και θα έπρεπε να είναι σε κανένα μπουντρούμι. Κανονικότατα έγκλημα κατά της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας ήταν αυτό. Και όσοι ήταν εκεί πέρα και υπογράψανε θα έπρεπε να είναι μέσα. Αλλά μπορείτε να αποφασίσετε και ανάμεσα σε άλλους πρωθυπουργούς, έτσι. Όλοι γνωρίζουμε ότι προορίζεται ο Μπακογιάννης. Άμα δεν βγει δήμαρχος, και ακόμα και να βγει, η επόμενη του κίνηση θα είναι να κατεβεί σιγά σιγά για τη Βουλή. Όπως έχουν σκοπό και άλλοι δήμαρχοι να κάνουνε. Να τα πούμε όλα. Γιατί μαθαίνω και για κάτι δήμαρχους εκεί από τα μέρη μου, ότι λέει τελευταία πενταετία και μετά θα κατεβεί για βουλευτής. Τα μάθαμε! Τα μάθαμε! Θες να πας για βουλευτής, καμάρι μου! Με τη Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Τέτοιες κουφάλες είστε! Αλλά δεν φταίτε εσείς! Φταίνε τα χαϊβάνια που σας στηρίζουνε! Τώρα θα μου πεις και αυτοί στηρίζουνε γιατί έχουν το συμφέρον τους! Αλλά χαϊβάνια είναι γιατί καταστρέφουνε τη χώρα! Και αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχει η κουφάλα! Και τα παιδιά σας τα πεινάνε. Χαϊβάνια, χαϊβάνια. Φυσικά έχουμε και άλλον που προορίζεται για το θρόνο. Έχουμε τον Μπακογιάννη, ο οποίος προορίζεται για το θρόνο. Έχουμε τώρα και το γιο του Κυριάκου. Του Κούλη. Ο γιος του Κούλη σιγά σιγά ετοιμάζεται κι αυτός να μπει στη Βουλή. Για να αρχίσει να παίρνει μαθήματα από τον μπαμπά και να ετοιμάζεται για τον θρόνο. Εδώ θα είμαστε και θα τα δείτε, βρε. Κι όσοι δεν είστε εδώ, δεν πειράζει. Θα έρθουμε να σας αφήσουμε ένα σημείωμα. Ότι τελικά έγινε αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό. Είναι ένας Παλαιστίνιος πρόσφυγας. Πώς γίνεται αυτό, ένας θεός ξέρει. Ο Μοχάμεντ Ελπάτα, ο οποίος λέει κάποια πράγματα στην τηλεόραση και έχει μια συζήτηση εκεί πέρα. Τώρα άμα σας πούμε ποια έχει συζήτηση, θα γελάσετε. Γι' αυτό σας εξηγώ, είχαμε χθες τον Παπαχλιμίτζουρα, ο οποίος έλεγε ό,τι έλεγε και δεν άφηνε τον καθηγητή να μιλήσει. Τώρα έχουμε την Τάτη. Έχουμε την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία με κάνει και ρεπορτάζ. Ρε Τατιάνα, χόρεψε εκεί πέρα το χώρο. Κι άσε μας ήσυχους. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε ο Μοχάμεντ Ελπάτα με την Τατιάνα Στεφανίδου. Εδώ άκου συζήτηση τώρα. Άκου εδώ συζήτηση για να καταλάβεις που έχει φτάσει το επίπεδο. Αντροπή, πραγματικά ντρέπομαι από το λογαριασμό σας. Τώρα ξυπνήσατε ότι υπάρχει πόλεμο στην Παλαιστίνη. Τώρα ξυπνήσατε ότι υπάρχουν θύματα. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν θύματα. Εγώ θέλω να σας πω ότι βεβαίως υπάρχουν, δείχνουμε και τα θύματα από την άλλη πλευρά. Αυτό που προφανώς σας πληγώνει. Δεν τα δείχνετε. 48 ώρες το πιστοτράουρο καλύπτει το Ισραήλ. Δεν μας καλύπτει κανείς εμάς. Δεν υπάρχει ούτε ένας αποστολέας, ούτε ένας εκπρόσωπος τύπου από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να μπει κανείς, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, μέλη του ΟΗΕ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και δεν μπορεί να μπει κανείς. Λοιπόν, σκοτώνουν δημοσιογράφους. Αυτό που λέτε εσείς, σκοτώνουν δημοσιογράφους, υπαλλήλους του ΟΗΕ, δεν βγαίνει κανείς να διαμαρτύρεται και μετά θέλετε από εμάς να καθόμαστε στα αυγά μας, να πεθάνουμε όμορφα και ήσυχα σαν καλά παιδιά, να πεθάνουμε εκεί χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν. Συγγνώμη, αυτό είναι απάνθρωπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν ακούτε αυτά που λέτε. Αυτά που λέω εγώ. Όχι εγώ, αυτά που λέει η ανθρωπότητα, ότι σκοτώνουν δημοσιογράφους, σκοτώνουν νοσοκόμους, σκοτώνουν απεσταλμένους στο ΟΗΕ και δεν τρέχει τίποτα. Έπρεπε να την πει, ναι ρε, αυτά που λες εσύ θα το είχα ευχαριστηθεί. Α, δεν το είπε. Γιατί δεν το είπε, ήταν καλή ευκαιρία. Σκοτώνουν τα παιδάκια από το Ισραήλ μόνο. Αυτό μας διαφέρει. Ναι, αυτό το οποίο έχει πάρει αυτή τη στιγμή μια τεράστια έκταση και δικαίως την έχει πάρει είναι η εισβολή μέσα στο κράτος του Ισραήλ δεκάδων τρομοκρατών. Το κράτος του Ισραήλ, αυτό είναι Παλαιστίνη, είναι κατεχόμενα Παλαιστίνια, παλαιστινιακά εδάφη. Αυτά τα εδάφη πριν του 48 λέγονταν Παλαιστίνη, δεν λέγονταν Ισραήλ. Ναι, μας τα πήραν εκεί πέρα είναι το Ισραήλ. Εντάξει, τώρα που μας σκοτώνουν είναι Ισραήλ, δικαιωμάτως. Μας διώξαν από το σπίτι μας,
Μας διώξαν από το σπίτι μας, που τώρα που είναι δικό το σπίτι, δεν έχουμε δικαίωμα να πλησιάσουμε. Μόνο που τώρα είναι ένα αναγνωρισμένο κράτος από τον ΟΗΕ. Και κάνει εγκλήματα αυτό το αναγνωρισμένο κράτος και δεν τα καταγκάζει κανείς. Και υπήρξε εισβολή από τρομοκράτες στο κράτος του Ισραήλ. Γι' αυτό ασχολείται η ανθρωπότητα, διότι η εισβολή ήταν και πάρα πολύ βίαιη. Δηλαδή σκοτώθηκαν άμαχοι, ηλικιωμένοι, παιδάκια, κοριτσόπουλα. Το άκουσα αυτό. 5 φορές από εσάς μόνο. Εντάξει. Από εσάς λοιπόν, μόνο 5 φορές. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, δεν διαμαρτύρεται κανείς όταν εισβάλλει το Ισραήλ στην Τζενίν, στη Ραμάλα, στην Ναμπλούς, στην Δικαιόχθη. Όλα αυτά στην Δικαιόχθη. Από την εγώ αρχή του 23. Και ξέρω 40-50 εισβολές, 40-50 εισβολές στο κρατού του Ισραήλ. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί γνωρίζοντας πολύ καλά τα όσα θα πείτε στον αέρα, γιατί σας παρακολούθησα εχθές σε άλλο κανάλι που βγήκατε, θέλησα να σας φιλοξενήσω, γιατί ήθελα να ακουστεί και η φωνή των Παλαιστινίων, να γνωρίζουμε πώς βλέπουν τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Για να δικαιολογείτε στο τέλος ότι καλά να πάθουν, είναι τρομοκράτες όλοι, τόσο καλά να πάθουν. Κανείς δεν λέει αυτό. Αυτό είναι το σκοπός που με βγάλατε. Κανείς δεν λέει αυτό, το καλά να πάθουν. Για να πω κάτι ακραίο και να μπείτε ότι καλά να πάθουν. Κανείς δεν λέει καλά να πάθουν. Ο άμαχος πληθυσμός αυτή την ώρα υποφέρει και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, και μάλιστα ο άμαχος πληθυσμός αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη και από εδώ και πέρα, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι από εδώ και πέρα ο άμαχος πληθυσμός στην Παλαιστίνη θα την πληρώσει πολύ πιο άσχημα από ό,τι την πλήρωσε ο άμαχος πληθυσμός του Ισραήλ. Και αυτό δεν είναι μια πικρή αλήθεια. Να και τη γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι. Είχαμε ένα διαπληκτισμό. Είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον άφησε να μιλήσει. Δεν τον άφησε να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να πει. Γιατί ο άνθρωπος θεωρώ ότι ήθελε να πει ότι είχαμε εισβολές από το Ισραήλ προς την Παλαιστίνη. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Περίεργη κατάσταση γενικά. Και βλέπω ότι στα περισσότερα κανάλια υπάρχει αυτή η αιμονή του να αποδείξουμε το τι ισχύει. Να αποδείξουμε το τι θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Όχι όμως να αποδείξουμε ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Γιατί η πραγματική αλήθεια μπορεί να είναι σκληρή. Πραγματική αλήθεια μπορεί να μην είναι αποδεκτή. Πρέπει όμως πάντα να πηγαίνουμε με γνώμονα την πραγματική αλήθεια και να βαδίζουμε πάντα σε αυτό το δρόμο. Στο να ανακαλύψουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι στο να πούμε τι πιστεύουμε, Τατιάνα. Αλλά όταν σε έχουν κάνει από το πουθενά δημοσιογράφο, έτσι είναι. Έχει τελειώσει η Τατιάνα δημοσιογραφία? Είναι η Τατιάνα η κατάλληλη να κάνει αυτό που προσπαθεί να κάνει? Έπρεπε να αφήσει τον άνθρωπο να μιλήσει. Υποτίθεται ότι γι' αυτό τον έβγαλες. Σας είπε, είστε η ντροπή. Δεν αφήνεις να μιλήσω. Γιατί δεν αφήνεις να μιλήσει? Καλά σου είπε. Καλά σα είπε. Εγώ να σε πω όμως κάτι. Γιατί ξέρω το επάγγελμά σου. Ξέρω ότι είσαι σπουδαγμένη χορεύτρια. Αποφύτησε η Τατιάνα από τα Αρσάκια, το Σίτσια σχολεία, και έπειτα ακολούθησε σπουδές χορού στη Σχολή Τεχνών του Αμβούργου. Χορεύτρια είναι η Τατιάνα. Ας χορέψει το χορό της. Άσχετα που μετά πήγε φίτησε στο τμήμα δημοσιογραφίας του Αντένα. Και έγινε τηλεπαρουσιάστρια. Και από τηλεπαρουσιάστρια την κάναμε δημοσιογράφο. Χόρεψε το τσιφτετέλι. Όταν χορεύεις το τσιφτετέλι, κανείς δεν θέλει να κατεβείς. Τάτι, λοιπόν, ας αφήσουμε την Τατιάνα Στεφανίδου, όμως πολλά είπαμε. Έχουμε το Χιώτη, ο οποίος βγήκε και είπε
Άφησε ρε παιδί μου, υπονοούμενα για το Κασελάκι, για τα Σίκα, για την Καλαμάτα, τα ξέρετε τώρα. Έφαγε κράξιμο και έκανε την κότα. Να παραιτηθεί, δεν υπάρχει λόγος για τη δική μου άποψη. Είπε μια κουβέντα παραπάνω, εντάξει. Αλλά να κάνεις την κότα και να λες όχι δεν ήταν έτσι και έκανα λάθος και τέτοια. Όχι ρε φίλε, όταν έχεις μια άποψη την υποστηρίζεις. Όταν λες ότι τον στείλανε στην Καλαμάτα φαντάρο γιατί έχει πολλά σίκα, να το υποστηρίζεις. Τι το λες τότε? Άμα δεν το εννοείς και δεν το κάνεις, μην το λες. Βγαίνεις μετά, ζητάς συγγνώμες και δεν το εννοούσες. Τι δεν το εννοούσες? Το είπες. Για να το είπες, το εννοείς. Θα πάω στον Δημήτρη Τσιόδρα, ο οποίος έκανε μια δημοσίευση και είπε ότι ο Μπακογιάννης είναι σαφής και με γνώση μιλάει για κάθε θέμα και ότι ο Δούκας ο άλλος είναι γενικολογίες και μόνο σχολιάζει. Πήρε θέση ο Δημήτρης ο Τσιόδρας. Ο Δημήτρης ο Τσιόδρας που το 85 πρωτοστατούσε στη διαγραφή του Βορύδη από το Σύλλογο Φοιτητών Νομικής λόγω του ότι θεωρούσε ότι έχει φασιστική συμπεριφορά. Άλλος ο Τσιόδρας ο Δημήτρης ο τότε, άλλος ο τώρα. Γιατί τώρα μαζί είστε Τσιόδρα στο ίδιο στρατόπεδο? Δηλαδή τώρα ο Βορύδης δεν έχει φασιστική συμπεριφορά? Άλλαξες. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Εδώ τώρα θα μου πεις έχουμε επικεφαλή. Είναι επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ο άνθρωπος που δεν ξέρει να στέλνει email. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Δεν υπολογίζει κανένας ότι όταν κάνει κάποιος ένα έγκλημα πολέμου, ακόμα και ως αντίπεινα σε ένα άλλο έγκλημα πολέμου, το έγκλημα πολέμου παραμένει έγκλημα πολέμου. Αλλά δεν καταλαβαίνετε. Σας ενημερώνει η Τατιάνα, κατεβαίνουν για δημοτική σύμβουλη όλοι οι ηθοποιοί και όλοι οι άνθρωποι της showbiz από τα reality. Μιας και είπα reality, πραγματικά αν πάρεις τους δημοτικούς συμβούλους του Χαρδαλιά, εύκολα γυρνάς ένα δικό σου reality. Το reality του Χαρδαλιά, γιατί η δημοτική του σύμβουλη μόνο για reality είναι, δεν είναι για κάτι άλλο. Και όταν μιλάμε για εγκλήματα και πρέπει να τα βάζουμε κάτω και να μιλάμε αντικειμενικά, γιατί όταν λέμε κάτι θα μιλάμε και θα λέμε κάτι, δεν θα λέμε ό,τι μας κατεβεί στο κεφάλι. Όταν ανοίγεις θέμα για Παλαιστίνη, Ισραήλ, θα πρέπει να πεις κιόλας ότι το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει σχολείο του ΟΗΕ με 30 νεκρά παιδιά. Γιατί να μην το πεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως φυσικά θα πεις και ότι η Παλαιστίνη έχει κάνει ένα εξίσου φοβερό και τρομακτικό έγκλημα. Βλέπω όμως ότι κάποιοι κρατάνε μια στάση έτσι λίγο επιφυλακτική. Εγώ το λέω γιατί είναι η αλήθεια και είμαι αντικειμενικός και το λέω μα. Υπάρχει κανένα άλλο κράτος πέρα του Ισραήλ που να έχει βομβαρδίσει σχολείο του ΟΗΕ με 30 νεκρά παιδιά? Γιατί η διεθνής κοινότητα να το χαϊδεύει το θέμα? Ρητορικό είναι το ερώτημα, έτσι. Δεν έχω κάτι με τους Ισραηλινούς εγώ. Αλλά θέλω να λέμε όλη την αλήθεια. Είμαι υπέρ της αλήθειας. Δεν έχω προσωπικά προβλήματα με κανέναν. Είμαι υπέρ της αλήθειας. Αυτό τα ξεκαθαρίζει όλα. Και το έχω πει και στον εαυτό μου, δεν το κάνω για εσάς μόνο. Το κάνω για τον εαυτό μου. Για να μπορέσω να συγκρατήσω τη σκέψη μου και να βαδίζω στο σωστό δρόμο, δεν χωράνε ψέματα. Για να μπορέσω να ξέρω ολοκληρωτικά τι συμβαίνει και να μην αφήνω το μυαλό μου να μπερδεύεται, πρέπει να λέω ακόμα και στον εαυτό μου ολοκληρωτικά την αλήθεια. Όπως τη λέω και σε εσάς. Όπως σας λέω επίσης ότι υπάρχουν τρεις γενιές, μια οικογένεια, μια ιδεολογία, μια χώρα. Γιατί αυτό είναι η Ελλάδα. Και γι' αυτό μιλάω και για γόνους και για πρωθυπουργούς οι οποίοι έχουν πάρει σειρά και για όλη αυτή την ξεφτύλα με λίγα λόγια που επικρατεί εδώ.
Μιας και είπα γόνους, ας ακούσουμε λίγο εδώ πέρα έναν γόνο. Ένα πραγματικό γόνο. Πραγματικό γόνο. Και μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Αρχική σύλληψη. Ο Μπακογιάννης, ακούστε εδώ το παιδί της Ντόρας. Και μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Αρχική σύλληψη ήταν σωστή, αλλά η υλοποίηση είχε λάθη, είχε αδυναμίες, είχε κενά. Και ναι, καθυστερήσαμε. Και ναι, ταλαιπωρήσαμε. Και ναι, εξοργήσαμε. Έχοντας πει όλα αυτά, νομίζω ότι το τελικό έργο, που άμα κάνετε μια κατεβασιά του Πανεπιστημίου, μπορείτε να το δείτε με τα ίδια σας τα μάτια, γιατί έχει πάρει σάρκα και οστά, αποζημιώνει. Τι θέλω να πω. Είναι ο πρώτος πράσινος δρόμος της πόλης. Από εκεί και πέρα. Πρώτος. Έχω παραδεχτεί και έχω μιλήσει δημόσια, κάνοντας την αυτοκριτική μου, και έχω χρησιμοποιήσει πολύ σκληρότερους όρους από ό,τι χρησιμοποιείτε εσείς, αλλά δεν χρειάζεται να κάνετε και πολύ κόπο, κύριε καθηγητά. Και γιατί το έχω κάνει αυτό? Το έχω κάνει πολύ συνειδητά. Πρώτον, γιατί πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι εμείς έχουμε καταλάβει το λάθος. Και δεύτερον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θέλουμε να επικοινωνήσουμε ότι το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα. Το ακούσατε? Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα. Να το ξαναβάλω, γιατί μπορεί να μην το πιάσατε. Το πάθημα, λέει ο Μπακογιάννης, δεν θα γίνει μάθημα. Σας έχει καταλάβει? Ότι θέλουμε να επικοινωνήσουμε ότι το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα. Τι άλλο να σας πει, μωρέ? Πάμε και σε ένα ακόμα ηχητικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Αυτό που λένε ότι στηρίζουν αγοραστό. Για να ακούσουμε. Θέλω να επαναλάβω ότι σε αγαστή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη στήριξη των πηγαίνων. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία αλλεπάλληλων μέτρων που ξεκινούν από τις προκαταβολές της κρατικής αρρωγής, τις αποζημιώσεις του ΕΡΓΑ και τα πρόσθετα μέτρα στήριξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην εφαρμογή των οποίων είναι αναγκαία η συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Και εμείς, ως αρμόδιο Υπουργείο για τους αγρότες, υπολογίζουμε, κύριε Περιφερειάρχα, τη συμβολή σας για την ταχύτατη υλοποίηση όλων όσων έχουμε εξαγγείλει. Δεδομένων των εκλογών της Κυριακής, το αποτέλεσμα της εκλογής είναι ευνόητο ότι είναι άριστα συνδεμένο με την ταχύτητα, με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και κυρίως με όλα όσα εξεγγείλαμε μέχρι αυτή την ώρα. Στο έργο αυτό πρέπει να υπάρξει συνέχεια, να μην γίνει καμιά διακοπή. Κατανοώ το θυμό, την οργή, την αγωνία, τον εκνευρισμό των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Δεδομένων των εκλογών της Κυριακής, το αποτέλεσμα της εκλογής είναι ευνόητο ότι είναι άρρηκτα συνδεμένο με την ταχύτητα και κυρίως με όλα όσα εξεγγείλαμε μέχρι αυτή την ώρα. Γιατί αν δεν μας στηρίξετε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα. Ρε, πόσο κισός είναι αυτός ο άνθρωπος. Τον αγοραστώ, δεν μπορώ να τον βλέπω. Είναι πολύ κισός. Τον βάλανε εκεί να διαβάσει ένα ποιματάκι από το χαρτί. Να πει κι αυτός κάτι, ρε παιδί μου. Μαζί με την πολιτική προστασία. Τον βγάλανε πάλι τον ίδιο. Απίστευτο πράγμα, ρε παιδί. Ρε, τον κισό βγάλατε. Πήγαινε και αγκάλιαζε το Μητσοτάκι και το ζητούσε χάδια επειδή το πληγώσατε και το βρήσατε. Πού πάτε, ρε, με τον αγοραστό εκεί στη Θεσσαλία, ρε, μυαλό δεν βάζετε. Όπο τραγικό, από το πρόσωπο και μόνο, εγώ τη μάπα του δεν μπορώ να βλέπω. Μου θυμίζει κομπλεξικό παιδάκι, το οποίο φέρνει την μπάλα την καινούρια που του έχει πάρει ο πατέρας του και όταν φεύγει κατά τις 7.30 το απόγευμα για σπίτι, παίρνει και την μπάλα μαζί. Τέτοια, η μάπα αυτή αυτό μου θυμίζει. Και μας αφήνει όλους ξεκρέμαστος, χωρίς μπάλα να καθόμαστε, να κοιτιόμαστε. Ρε, ας την μπάλα να παίξουμε. Όχι. Είναι δικιά μου η μπάλα και φεύγω και την παίρνω μαζί. Αυτός είναι ο αγοραστός. Πώς το ξαναβγάλατε, ένας Θεός ξέρει. Αρχίζω να αμφισβητώ γενικά ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα από το αποτέλεσμα. Αλλά καλά σας λέει ο Μπακογιάννης. Το πάθημα
δεν θα γίνει μάθημα. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Δανίκα, ο οποίος για τον Κασελάκη σχολίασε το ότι είναι πλεονέκτημα που είναι ομοφιλόφιλος. Για πες μας ρε Δανίκα, για ποιο λόγο δηλαδή είναι πλεονέκτημα που είναι ομοφιλόφιλος? Μη βλέπετε, λέει, επιφανειακά τα πράγματα. Βάλτε, λέει, το μυαλό σας λίγο να σκεφτεί. Εμείς να το βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί. Εμείς μια χαρά σκεφτόμαστε. Εσύ αναρωτιέμαι αν έχεις μυαλό. Είναι πλεονέκτημα, λέει, που είναι ομοφιλόφιλος. Και να μην βλέπουμε επιφανειακά τα πράγματα. Και δηλαδή, δεν θα κάνουμε κολονοσκόπηση να τον κάνουμε για να τα δούμε βαθύτερα? Δηλαδή, με φτάνει σε σημείο να λέω πράγματα που δεν θέλω. Στο Καματερό, ανήλικοι βίασαν 13χρονη μαθήτρια στο προάβλιο του σχολείου τους. Αυτές οι συμπεριφορές γεννιούνται μέσα από τα λάθος πρότυπα. Και σας το λέω με βεβαιότητα αυτό. 13χρονη μαθήτρια τη βίασαν ανήλικη στο προάβλιο του σχολείου. Όταν ακούνε όλη μέρα μουσική, πάρτινα, κάντινα, πέτατιν, δίρτιν, ξεφτύλισέ τινα, πούλα την και πάει λέγοντας, και υπάρχουν και όριμοι άνθρωποι και γενικά η πλέμπα όλη στα κλαμπάκια παντού τα χορεύει τα τραγούδια και τα κάνει και τα επικροτεί και τα χειροκροτάει και τους αρέσουνε. Γιατί κάτι τέτοια τραγούδια που μιλάνε σκότωσέ τινα, αδύρτινα, βίασέ τινα. Λέει το τραγούδι, σκότωσέ τινα, βίασέ τινα, αδύρτινα. 6 εκατομμύρια προβολές. 500.000 μου αρέσει. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Τα ακούει μετά το παιδάκι, μωρό που είναι από γονείς οι οποίοι είναι ανεύθυνοι, είτε από παρέες των οποίων οι άλλοι γονείς είναι ανεύθυνοι. Τα ακούει αυτά από παιδί, βίασέ τινα, σκότωσέ τινα και κάντινα, και πάει μετά στο σχολείο και το παίζει μάγκας, γιατί άκουσε ότι θέλει να κουβαλάει όπλο, γιατί είναι μαγιά να πίνεις ναρκωτικά. Και δεν είναι ένα τραγούδι. Όλα τα τραγούδια πλέον είναι έτσι. Και ορίστε το αποτέλεσμα. Ανήλικοι να βιάζουν 13χρονη μαθήτρια στο προάβλιο του σχολείου τους. Τι σας φαίνεται παράξενο? Παράξενο. Όταν όλη μέρα ακούν αυτά τα πράγματα, αυτά τα πράγματα θα κάνουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πέφτουν από τα σύννεφα. Το κράτος θα έπρεπε να λάβει μέτρα απέναντι και σε αυτά. Αλλά το μυαλό τους φτάνει μέχρι τη μίζα. Δεν φτάνει παρακάτω. Μέχρι τη μίζα πάει το νιονιό. Έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε το Μαρινάκι. Τον Παύλο Μαρινάκι. Που βγήκε και είπε ότι όσοι δήμαρχοι υπερασπίζονται την Παλαιστίνη δεν μπορούν, λέει, να διαχειριστούν χρήματα. Άκου εδώ τι λέει ο Μαρινάκης. Όσοι δήμαρχοι, λέει, υπερασπίζουν την Παλαιστίνη δεν μπορούν να διαχειριστούν χρήματα. Αν αυτό δεν είναι κυβερνητικός εκβιασμός, τότε τι είναι? Αν δεν είναι κυβερνητικός εκβιασμός, τι είναι? Δηλαδή, αν δεν είναι μια προσπάθεια από προσανατολισμού των πολιτών λίγες μέρες πριν το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, τότε τι είναι? Όταν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Μαρινάκης, και δηλώνει σε τηλεοπτικό αέρα πως δήμαρχος που υπερασπίζεται την Παλαιστίνη είναι ανίκανος να διαχειριστεί τα χρήματα που σπρώχνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και συμπλήρωσε κιόλας και είπε: σίγουρα θεωρώ, λέει, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια φιλελεύθερη ιδεολογία και είναι πολύ πιο κοντά στο χώρο μας μπορούν αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουν καλύτερα. Δηλαδή, τι μας λες, ρε Μαρινάκη, ότι άμα κάποιος δήμαρχος δεν υποστηρίζει το Ισραήλ δεν θα του δώσει λεφτά να αναπτύξει τον τόπο? Οι πολίτες τι λένε για αυτά που λες? Συμφωνούνε? Νόμιζα δημοκρατία έχουμε και ο καθένας έχει την άποψή του, εκτός και αν δεν είναι έτσι. Αλλά το είπαμε και πριν. Δεν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο καθεστώς και για μια οικογενειοκρατία η οποία λειτουργεί άψογα στην Ελλάδα. Και συνεισφέρετε κι εσείς εκεί πέρα έξω, μη χαίρεστε. Στην οικογενειοκρατία συμμετέχετε, ενεργά συμμετέχετε, και σας έχω εξηγήσει γιατί συμμετέχετε ενεργά στην οικογενειοκρατία. Γιατί δεν πάτε να ψηφίσετε με σωστά κριτήρια. Δεν πάτε να ψηφίσετε τον κατάλληλο, πάτε να ψηφίσετε το παιδί της οικογένειας, το παιδί που γνωρίζετε, τον φίλο, τον γείτονα.
πάτε να γίνετε πιο ισχυροί σαν οικογένεια, σαν κύκλος, σαν να έχετε περισσότερα κονέ. Δεν πάτε να εκλέξετε ένα κατάλληλο τον οποίο δεν γνωρίζετε καν. Άρα είστε υπέρ της οικογενειοκρατίας έμεσα, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Εγώ αυτό που έχω να πω για όλους εκεί πέρα έξω που με βρίζουνε, γιατί είναι πάρα πολύ τώρα τελευταία που με βρίζουνε. Στη Μονία Σφιγμένου λένε ότι είναι Στέφανα, όπως λέει και ο Δίχρανος. Γεια σου Δίχρονε. Αλλά εγώ έχω να πω ότι ο ανώτερος άνθρωπος, ο ανώτερος σχολιάζω άνθρωπος, και δεν εννοώ ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι κατώτεροι. Εννοώ ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει εξελίξει τη σκέψη του, έχει οριμάσει, μια λέξη πολύ σημαντική, έχει οριμάσει, έχει σκεφτεί, έχει επεξεργαστεί, ξέρει να αναλύει. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται σκληρός με τον εαυτό του. Όταν ένας άνθρωπος είναι σκληρός με τους άλλους και όχι με τον εαυτό του, είναι παράλληλα ανώριμος και δεν έχει καταλάβει το πόσα πράγματα μπορεί να κερδίσει όταν θα ξεκινήσει να κάνει αυτοκριτική και θα αφήσει πίσω του τη μιζέρια, τη λάσπη, την τοξικότητα και το φτιάρι για τους υπόλοιπους. Τι να εξηγήσεις όμως και τι να πεις, κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν. Όπως και να έχει, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εγώ είμαι πάντα ευτυχισμένος, όπως έλεγε και ο Σέιξπιρ. Είμαι πάντα ευτυχισμένος γιατί δεν περιμένω τίποτα από κανέναν. Οι προσδοκίες πάντα πληγώνουνε και η ζωή είναι μικρή. Γι' αυτό αγαπήστε τη ζωή σας, κοιτάξτε να χαμογελάτε, κοιτάξτε να ζήσετε, να μάθετε να ακούτε και να περνάτε όμορφα. Και πριν γράψετε ό,τι γράψετε, σκεφτείτε, πριν ξοδέψετε, κοιτάξτε να δουλέψετε και να έχετε κάποια λεφτά στην άκρη σε περίπτωση που γίνει κάτι. Κοιτάξτε να μάθετε να συγχωρείτε και ασάς συγχωρείτε, όχι για τους άλλους. Κοιτάξτε να σταματήσετε να μισείτε και να αρχίσετε να αγαπάτε. Και σίγουρα μην τα παρατήσετε ποτέ. Μην σταματήσετε να προσπαθείτε. Γιατί πριν πεθάνουμε πρέπει να μάθουμε να ζούμε.